Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε πάντοτε. Πολλές φορές διαρωτηθήκαμε κρυφά ή φανερά στον εαυτό μας γιατί να κάνουμε αυτές τις εκπομπές, γιατί να θέλουμε έτσι κάπως να ακούγονται αυτά τα λόγια, τι εξυπηρετούν, ποιος είναι ο βαθύτερος στόχος. Ποια είναι μάλλον η βαθύτερη ανάγκη αυτής της εκπομπής, αυτών των πραγμάτων που λέγονται εδώ και τόσα χρόνια. Και ταπεινά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αισθανόμαστε ένα είδος προγονικής ευθύνης εμείς οι Έλληνες, οι σύγχρονοι Έλληνες. Να φανούμε αντάξει κάποιων άλλων προγόνων που έδωσαν και αυτοί ό,τι μπόρεσαν στην ανθρωπότητα. Θα μου πείτε, είμαστε άξιοι αυτών των προγόνων. Δεν είμαστε άξιοι αυτών των προγόνων και είναι γεγονός ότι αισθανόμαστε το έλλειμμα που έχει ο σύγχρονος Έλληνας απέναντι στην ιστορία του, αλλά ποτέ η προσπάθεια δεν βλάπτει σε αυτή την υπόθεση. Το αν σωθούμε, χάρη τη Θεού θα σωθούμε και για το γεγονός ότι ο Θεός βλέπει ότι αγωνιστήκαμε τουλάχιστον λίγο από φιλότιμο, προσπαθώντας κάτι και εμείς να κάνουμε στη ζωή μας, να μην την αφήσουμε έτσι ερείπιο και χάλασμα, αλλά να οικοδομήσουμε κάτι ελάχιστο επάνω σε αυτό το ερείπιο, σε αυτά τα χαλάσματα τα οποία βρέθηκαν εδώ στη ζωή μας. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε λοιπόν στον εαυτό μας ότι είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι. Δύο βαριές κουβέντες σαν αιώνες, δύο βαριές κουβέντες, πολύ βαριές και ασήκωτες μέσα στην ιστορία, Έλληνες και Ορθόδοξοι. Γιατί να είναι έτσι τα πράγματα και να μην είναι αλλιώς? Όντως είναι έτσι τα πράγματα, αγαπητοί, γιατί έχουμε ένα φορτίο κληρονομικό, τόσο ιστορικό φορτίο από πράξη γενναιότητος που κάνανε οι πρόγονοί μας για να κρατήσουν αυτόν τον τόπο εδώ, και να είμαστε και εμείς και να απολαμβάνουμε σε αυτόν τον τόπο, τον πραγματικά όμορφο, έφορο, ευλογημένο τόπο. Αλλά και για να δώσουμε και εμείς το στίγμα μας, ότι ακολουθήσαμε έστω λίγο τα ίχνη αυτών των παλαιών ανθρώπων, εκείνων οι οποίοι κράτησαν ψηλά τη σημαία της ελευθερίας, τη σημαία της αγάπης προς τον Χριστό και την Ορθοδοξία, τη σημαία της πατρίδος, την αγάπη προς την πατρίδα, την οικογένεια. Θα φανούμε άρα και αντάξει. Η ιστορία θα το κρίνει. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν είμαστε ιστορικά, αν το πούμε, οι Έλληνες του 20ου αιώνα δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Δεν θα σταθήκαμε στο ύψος μας, αγαπητοί φίλοι. Και αυτό λέει πολλά. Ας μπορέσουμε λοιπόν τώρα με όλες μας τις δυνάμεις, εμείς οι νέοι Έλληνες, δεν βάζω τον εαυτό μου σύνομαι Έλληνες βέβαια, αλλά ιστορικά λέγοντας, οι νέοι αυτοί άνθρωποι που γεννιούνται σε αυτόν τον τόπο, να καταλάβουν την αποστολή τους, διότι υπάρχει όντως μια αποστολή, εθνική αποστολή, αλλά και διεθνής θα λέγαμε, διεθνής αποστολή για τους Έλληνες. Και τα λέμε αυτά διότι, υπενθυμίζοντας ότι εδώ γεννήθηκε η αρετή, εδώ οι άνθρωποι αγάπησαν την καλοσύνη, τον καλό λόγο, το χαιρετισμό, αυτό το γεια και χαρά που λέμε, είναι ένα σπουδαίο πολιτικό, πολιτιστικό απόκτημα, να έχεις την υγεία σου και να χαίρεσαι, ευχόμαστε ο ένας τον άλλον. Τι θα πει να έχεις την υγεία σου, θα πει και σωματικά και ψυχικά να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση καλή και ειδικά ψυχικά, διότι το σώμα ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο την ψυχή. Έτσι λοιπόν αυτό το για χαρά, υγεία και χαρά, τη χαρά την οποία επιποθεί η ανθρώπινη ψυχή, την ευχόμαστε κι εμείς σε κάθε άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί σε αυτόν τον καλό αγώνα. Αλλά δεν γεννήθηκε μόνο η δημοκρατία, δεν γεννήθηκε μόνο η αγάπη προς την ελευθερία. Γεννήθηκαν και οι τέχνες εδώ, γεννήθηκε η ποίηση από τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη,
και τους προσοκρατικούς ακόμα, από τους τραγικούς ποιητές, τον Σοφοκλή, τον Εσχύλο, τον Ευρυπίδη, από τον Όμηρο, αν θέλετε, τον οποίο οι Τούρκοι παρουσιάζουν ως δικό τους, είναι καινούριο φρούτο αυτό, σαν δεν ντρέπονται δηλαδή, να λένε ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος, επειδή γεννήθηκε στη Μικρά Ασία που κατοικούν τώρα Τούρκοι. Είναι για γέλια ιστορία, αλλά δυστυχώς με την προπαγάνδα και λέγοντας πες πες, καταφέρουν να τους πιστέψουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι και αυτοί στην ίδια μοίρα, τραγική μοίρα με αυτούς, και να πιστέψουν ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος. Ενώ ο Όμηρος έχει τον, θεωρείται ο μεγαλύτερος ποιητής της ανθρωπότητος, ο μεγαλύτερος τραγικός ποιητής, επικός ποιητής που περιγράφει τις μάχες σαν να ήταν μπροστά εκεί, περιγράφει την αρετή για την ανδρεία, τη δικαιοσύνη, την πραότητα, την αγαθότητα, τον ηρωισμό, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός λοιπόν ο Όμηρος, ο μεγάλος αυτός ποιητής, δύο μου είπε κάποιος είναι μεγαλύτεροι ποιητές της ανθρωπότητος, από τους μεγαλύτερους ίσως, και δεν πιστεύω να διαφωνούν πολλοί άνθρωποι σε αυτό, ο μεν Όμηρος στην ελληνική γλώσσα, ο δε Δαβίδ στην θρησκευτική ποιήση. Μέγας θρησκευτικός ποιητής ο Δαβίδ, μέγας επικός ποιητής ο Όμηρος. Και έπονται και άλλοι βέβαια, γιατί δεν υπάρχει μονοπόλιο σε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι όμως μόνο και η ποιήση, είναι και η γλυπτική, είναι η φιλοσοφία, είναι τα υπέροχα αυτά γλυπτά τα οποία έκαναν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, οι οποίοι παρατήρησαν τόσο καλά το ανθρώπινο σώμα και το πνεύμα το ανθρώπινο, δωστήστε απεθανάτησαν στο μάρμαρο με τελειότητα μεγάλη, τέτοια που δεν ξανάγινε ποτέ στην ανθρωπότητα. Αν πάρετε και δείτε κάποιους δευτεροκλασσάτους γλύπτες, όπως είναι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι κλπ, θα δείτε ότι τα αγάλματά τους διαφέρουν πολύ από τα ελληνικά αγάλματα. Σε πολλές περιπτώσεις, αν πάρετε το Δαβίδ του, που είναι και αυτό ένα γλυπτό και υπάρχει στην Ιταλία, το σώμα του είναι, δεν έχει τη χάρη την οποία έχει το ελληνικό γλυπτό. Την απλότητα, τη στερεότητα, την αφρότητα της κινήσεως, την ευχάριστη κατάσταση του πνεύματος που κατατροπτίζεται σε αυτό το σώμα το ποιητικό και γλυπτικό. Δεν μπόρεσε κανείς στην ανθρωπότητα να φτάσει την αξία των αρχαίων Ελλήνων γλυπτών, του Φιδία, του Σκόπα, του Πραξιτέλη και όλων αυτών. Αλλά και οι τραγικοί μας ποιητές, ο Όμηρος, ο Σοφοκλής, ο Εσχύλος, ο Ευρυπίδης και άλλοι, εδώ γεννήθηκαν. Εδώ γεννήθηκαν οι μεγάλοι ιστορικοί, ο Παυσανίας και ο Θουκυδίδης, που θεωρούνται καθηγητές και διδάσκαλοι της ιστορίας, ιδίως ο Θουκυδίδης. Και έδωσε στην ανθρωπότητα ανάγλυπτα την αντικειμενικότητα που πρέπει να έχει ένας ιστορικός και να περιγράφει τα πράγματα, δίχως εμπάθεια, αλλά με αντικειμενικότητα, πιστότητα στην ιστορία και αγάπη προς το αντικείμενο το οποίο επεξεργάζεται. Εδώ γεννήθηκαν οι μεγάλοι ιστορικοί λοιπόν, εδώ γεννήθηκε η ευγενής άμυλα των Ολυμπιακών Αγώνων, που βλέπετε τελευταία ότι την καμπυλεύονται και οι Εγγλέζοι. Είπε κάποιος εκεί, ο πρόεδρος των Ολυμπιακών Αγώνων, ότι γύρισαν λέει στην κοιτίδα τους οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και δεν του είπαν τι λες, η κοιτίδα αυτή είναι η Ολυμπία. Παραποίηση βλέπουμε της ιστορίας. Από νεοβαρβάρους. Γιατί αυτή η κουλτούρα του ροκ και λοιπά και λοιπά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια νεοβαρβαρική κουλτούρα, την οποία την είχαμε και τότε στους Πέρσες, στους Κίθες και στους άλλους λαούς, και οι Έλληνες δεν την θέλανε αυτή την κουλτούρα, δεν την καταλαβαίνανε. Ζητάγανε πιο υψηλά και μια άμυλα πιο σε ανθρώπινα μέτρα. Εδώ λοιπόν γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εδώ γεννήθηκαν πυρηνικοί επιστήμονες. Ο Ηράκλητος και ο Δημόκριτος και πολλοί άλλοι μπορούν να καταταχθούν
να καταταγούν μέσα στους πυρηνικούς επιστήμονες, αγαπητοί φίλοι. Αλλά εδώ το κυριότερο τώρα, γεννήθηκαν οι μαθητές του Χριστού μετά τους Αποστόλους. Οι πρώτοι αποστολικοί διδάσκαλοι ήσαν Έλληνες οι περισσότεροι. Στο πόδι των Αποστόλων δηλαδή, κάθισαν, χειροτώνησαν οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν Εβραίοι στην καταγωγή, χειροτώνησαν Έλληνες. Ο Απόστολος Παύλος ήδη μίλαγε για τον Ακύλα, την Πρίσκυλα, τον Τίτο, τον Τιμόθεο, οι οποίοι ήταν, ο Ακύλας ήταν Ρωμαίος βέβαια, αλλά οι άλλοι δύο ήταν Έλληνες. Και γι' αυτό τιμάται και στην Κρήτη ο Τίτος, διότι εκεί ο Τίτος έδρασε στην Κρήτη ως πατέρας της Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η ευγενής άμυλα, όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή, μας αναγκάζει και εμάς λοιπόν τώρα να κρατήσουμε ψηλά τον πήχη, γιατί θα έρθει η σειρά μας να επανευαγγελίσουμε την ανθρωπότητα, να εκβαρβαρίσουμε, να διώξουμε τη βαρβαρότητα που υπάρχει στην ανθρωπότητα ή τουλάχιστον να το επιχειρήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Οι μεταποστολικοί πατέρες λοιπόν γεννήθηκαν εδώ. Έλληνες ήταν και οι φωστήρες της Οικουμένης, οι τρεις μέγιστοι φωστήρες, όπως τους λέει το τροπάριο, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ήσαν καπαδόκες Έλληνες. Έλληνες πατέρες διαδέχτηκαν τους Αποστόλους. Να λοιπόν το φορτίο ότι από τις πλάτες των μαθητών του Χριστού ήρθε στις πλάτες των Ελλήνων διδασκάλων, οι οποίοι πιστοί στο καθήκον τους έδειξαν τον καλύτερο εαυτό τους, υπερεύησαν τους εαυτούς τους και έδωσαν στην ανθρωπότητα μεγάλα και σπουδαία πρότυπα. Αν είχαμε τον χρόνο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τους Αποστολικούς Πατέρες. Όπως γράφει και η Αποκάλυψη, ο αντίπασος, ο εκλεκτός μου λέει ο Χριστός, ο αγαπητός, ο μάρτης μου ο αντίπας, Έλληνας ο αντίπας. Αλλά και ο Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος και πολλοί άλλοι, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι αγαπητός στην Γαλλία, διότι εκεί μαρτύρησε στη Γαλλία ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, στη Γαλλία μαρτύρησε και οι Γάλλοι τον ετοίμησαν, οι αρχαίοι Γάλλοι, τον ετοίμησαν με εκκλησίες, το Σεν Ντενίζ και όλα αυτά, η περιοχή ολόκληρη, είναι εις μνήμη αυτού του ανδρός, του Έλληνα, ο οποίος είπε «Η Θεός πάσχει, το Παν απόλυτε», όταν ένιωσε το σεισμό της Μεγάλης Παρασκευής, που βρισκόταν στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια και είπε αυτές τις σπουδαίες προφητικές λέξεις για τον Χριστό. Αλλά και ο Μέγας Κωνσταντίνος, λένε ότι ήταν Ρωμαίος έτσι επειδή μίλαγε ρωμαϊκά, αλλά η μητέρα ήταν η Αγία Ελένη, η οποία ήταν Ελληνίδα και τον έμαθε ελληνικά και κατόπιν άφησε τα λατινικά και μίλαγε ελληνικά και έγραφε ελληνικά. Όλα του τα διατάγματα τα έβγαλε στην ελληνική γλώσσα ο Μέγας Κωνσταντίνος. Θυμήθηκε την ελληνικότητα των προγόνων του, εκ μέρους της μητρός του δηλαδή, και ετοίμησε περισσότερο τον ελληνικό κόσμο, όπως του άξιζε βέβαια. Αλλά εδώ γεννήθηκαν και οι μαραθωνομάχοι. Οι μαραθωνοδρόμοι, βεβαίως, και αυτός υπήρξε ένας ήρωας, ο οποίος υπενενικήκαμεν και πέθανε, έφερε το μήνυμα από το Μαραθώνα στην Αθήνα ότι οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες. Και ποιος δεν τον θυμάται αυτόν, αλλά να ξέρουμε ότι το μνήμα του βρίσκεται στο στάδιο, στο στάδιο στην Αθήνα. Εκεί ψάχτε και ζητήστε που είναι το, είναι στο πρώτο πέταλο, στην αρχή του πρώτου πετάλου πηγαίνοντας προς τα κάτω, ψηλά. Εκεί είναι ο τάφος του πρώτου μαραθωνοδρόμου, του Φιντανίδη. Εκεί γεννήθηκαν οι μαραθωνομάχοι, εδώ γεννήθηκαν εκείνοι που δόξασαν την Ελλάδα με τον Μολόν Λαβέ, ο βασιλεύς Λεωνίδας, ο οποίος απάντησε στον Πέρση όταν του είπε παραδώσε τα όπλα, είπε έλα και πάρ' τα.
Αλλά εδώ γεννήθηκε και ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος, ο Αλέξανδρος, ο βασιλεύς των Αμερίνων, ο Μέγιστος. Ο Αλέξανδρος ο Μέγιστος, που ήρθε για να σαρώσει την δογματικότητα των κατακτητών της Ασίας και να προσφέρει δημοκρατία, πολιτισμό, γλώσσα, ποίηση, έχοντας βέβαια σαν δάσκαλο τον Αριστοτέλη, ένα μεγιστάνα της φιλοσοφίας της εποχής του. Γιατί σας τα λέω για να τα ακούω κι εγώ. Μ' αρέσει να τα ακούω αυτά, διότι αυτά είναι η αλήθεια, η ιστορική αλήθεια, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πρέπει να την έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ότι εμείς διδάξαμε και την φιλοσοφία, αλλά κυρίως τον χριστιανισμό στην ανθρωπότητα. Και τώρα δεν χρειάζεται περισσότερο η φιλοσοφία παρά ο χριστιανισμός για να σωθεί ο κόσμος. Εκεί λοιπόν ακούστηκε το μολό λαβέ του Λεωνίδα που σημαίνει «Έλα πάρ' τα όπλα μόνος σου». Στο Μαραθώνα. Εκεί η αντίσταση προς τους βαρβάρους τότε, απολύτες τους Πέρσες. Μερικοί λένε ότι οι Πέρσες ήταν πολιτισμένοι. Οι Πέρσες ήταν τελείως απολύτιστοι. Πίστευαν μόνο στο χρήμα, αυτό που πιστεύουν και σήμερα οι Τούρκοι, που λέω και ο Κολοκοτρώνης, στα όπλα και στο χρήμα. Στη βία, στην κουμπούρα δηλαδή, και στο χρήμα. Αυτό πιστεύουν και σήμερα οι απόγονοί τους εκεί. Εδώ υψώθηκε η αντίσταση κατά της μοναρχίας και του δεσποτισμού. Μετά την τυραννία οι Έλληνες κατάλαβαν ότι το καλύτερο πολίτευμα είναι η δημοκρατία. Να βγάζει ο Δήμος αυτόν που θέλει και όχι να επικρατεί ο δυνατότερος μέσω των όπλων και μέσω οτιδήποτε άλλο. Μέσω αυτού του δεσποτισμού δηλαδή που υπάρχει. Και έτσι με λίγα λόγια, αγαπητοί φίλοι, αγαπήθηκε η δημοκρατία από τους Έλληνες. Αγαπήθηκε σε μεγάλο βαθμό, διότι από εδώ ξεκίνησε η απαρχή της δημοκρατίας. Αυτό που λέμε δημοκρατικό φρόνημα, δημοκρατική συνείδηση, ισότητα με λίγα λόγια όλων των πολιτών. Κανένας πολίτης δεν είναι υπεροχότερος του άλλου. Δεν υπερέχει κανείς του άλλου. Οτιδήποτε κι αν, σε οτιδήποτε κι αν περισσότερο διακρίνεται. Όσον αφορά τις ψήφους, έχουμε ισότητα. Μακάρι να υπήρχε και σήμερα αυτή η δημοκρατική αντίληψη, η αρχαία δημοκρατική αντίληψη. Εδώ λοιπόν εψώθηκε η αντίσταση κατά της μοναρχίας και του δεσποτισμού και εναντίον αργότερα του παπισμού, ο οποίος και αυτός είναι ένα Ισλάμ. Είναι μια θεοκρατία ο παπισμός, είναι μια μονοκρατορία. Είναι το αλάθητο του ενός, είναι μοναρχία. Ταλαιπώρησε την Ευρώπη ο παπισμός, ο οποίος δεν μπορεί να πούμε ότι ήταν χριστιανισμός με τη δεσποτικότητα αυτή που παρουσίασε. Τυπικά ήσαν χριστιανοί. Ουσιαστικά όμως ήταν μονάρχες. Γι' αυτό και ο Πάπας είχε δύο υψώματα πάνω στην κιάρα του που έδειχνε τις δύο εξουσίες, την πολιτική και τη θρησκευτική. Εναντίον του φασισμού αργότερα, των ολοκληρωτισμών, πολεμήθηκε ο φασισμός στην Ελλάδα τόσο υλικά όσο περισσότερο πνευματικά. Και μην ακούτε αυτούς που λένε ότι ήταν δικτάτορας και ο Μουσολίνη, ο Μουσολίνη ήταν δικτάτορας όντως και τρομερός δικτάτορας, μαζί με τον Χίτλερ ήταν φοβεροί και οι δύο, αλλά και ο Στάλιν. Εμείς εδώ δεν είχαμε δικτατορίες. Αυτές οι δικτατορίες που παρουσιαστήκανε, του Μεταξάκη του Παπαδόπουλου, ήταν παιδική χαρά μπροστά σε εκείνες τις δικτατορίες του Στάλιν και του Χίτλερ. Στην κυριολεξία. Παιδική χαρά ήταν. Γιατί να το λέμε και για τους νεότερους, γιατί αυτοί ακούν την προπαγάνδα από πολλούς οι οποίοι λένε ο δικτάτορας ο Παπαδόπουλος και ο δικτάτορας ο άλλος. Βέβαια είχε καταλύσει ο Παπαδόπουλος στην ελευθερία. Κακό ήταν αυτό. Κανείς δεν λέει ότι ήταν καλό να καταλύσει την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον φασισμό ή δικτατορία του, όπως και του Μεταξά. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά, σκουριά, δεν πιάνει, λέει ο ποιητής. Δεν εκθρέψαμε αιμοσταγείς δικτάτορες όπως άλλες χώρες.
Η δημοκρατία λοιπόν στερεώθηκε στην Ελλάδα και διδάχτηκε από την Ελλάδα στους άλλους λαούς. Επίσης, εδώ η αγάπη για την ελευθερία. Ο Έλληνας αναγάπησε κάτι πάρα πολύ στη ζωή του, είναι ο Χριστός, η Παναγία και η ελευθερία. Αυτά θα μπορούσαμε να πούμε με λίγα λόγια. Χριστός, Παναγία, ελευθερία είναι τα χαρακτηριστικά του μεταχριστιανικού ελληνικού πολιτισμού. Και μη λένε μερικοί ότι οι Έλληνες δεχτήκανε με πίεση τον χριστιανισμό ή δια της βίας. Τίποτα πιο αναλυθές από αυτό. Ο χριστιανισμός ρίζωσε με το μαρτύριο των ανθρώπων. Με τους μάρτυρες. Με το μαρτύριο, με το αίμα των μαρτύρων στερεώθηκε η Εκκλησία. Εκτός από την διδασκαλία, την υπέροχη διδασκαλία του Χριστού, με το αίμα του μαρτυρίου και με τα θαύματα στερεώθηκε εδώ αυτό που λέγεται ελληνικός χριστιανισμός. Εδώ επίσης αναπτύχθηκε η ιδέα της εισάχθειας. Τι θα πει εισάχθεια? Θα πει όταν ο φιλέτης κακοπάθη και δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να δώσει τα δανεικά του πίσω, δεν πρέπει να τον εκκλίνουμε φυλακή ή να του βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό, αλλά πρέπει κάποτε η πολιτεία να καταλάβει ότι αυτά τα χρέη πρέπει να απαλληφθούν. Η απάλληψη των χρεών αυτών την έκανε πρώτος ο Λυκούργος. Τους χάρισε τα χρέη στην αρχαία Σπάρτη, διότι ήταν πολλά και δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν οι φτωχοί εκείνοι οι άνθρωποι. Και έτσι μηδένισε το χρέος για να αρχίσει πάλι η ζωή από την αρχή. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη σήμερα. Τα κράτη που χρωστάνε πρέπει να μηδενιστεί το χρέος τους. Διότι θα καταστραφούν με αυτόν τον τρόπο που πάνε να πάρουν τα λεφτά αυτά οι μεγάλοι του κόσμου. Εδώ λοιπόν η ελευθερία εμνήθηκε όσο τίποτε άλλο. Εδώ έδειξαν την έβοια και την προστασία τους ο Θεός. Αν υπάρχει στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ένα πιο προστατευμένο έθνος και πιο καλοβαλμένο έθνος και πιο αγαπητό, θα έλεγα, έθνος στο Θεό, είναι η Ελλάδα. Μα πώς το λες, θα μου πείτε αυτό? Αν κοιτάξετε την ιστορία θα το δείτε. Ότι όποτε οι Έλληνες επικαλέστηκαν τον Χριστό, τους βοήθησε. Την Παναγία τους βοηθούσε. Τους Αγίους τους βοηθούσε. Εκατοντάδες μάχες εγλίτωσαν από τα νύχια του χάρου οι Έλληνες με θεϊκή επέμβαση. Προχτές είχαμε το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα με την τρικυμία που έκανε και έσπασε τα καράβια των Αγαρινών έξω από την, που είχαν να προσβάλλουν την Κέρκυρα. Το 1700 τόσο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ή και μπορεί και πριν. Αλλά την υπερμάχο στρατηγό ήταν η νικητήρια, όταν λέμε τον εθνικό ύμνο της Ορθοδοξίας, όταν απαγγέλουμε, τι άλλο λέμε παρά το ότι η Παναγία ήταν εκείνη η οποία μεσολάβησε για να μην πέσει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Αβάρων, τη στιγμή που ο Ηράκλειος πολεμούσε τους Πέρσες για να πάρει πίσω το Σταυρό. Είναι ψέματα όλα αυτά? Πόσα θαύματα δεν έχουν κάνει οι Άγιοι για να απελευθερώσουν τμήματα της Ελλάδος? Ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε ακριβώς την ημέρα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, του Πολιούχου της, και στην Κύπρο ανάλογα πράγματα και στην Κρήτη ανάλογα πράγματα και σε όλη τη Στερεά και Πελοπόννησο. Λοιπόν, είπαμε για τη συσάχθεια, ότι εδώ για πρώτη φορά εφαρμόστηκε και η ελευθερία εμνήθηκε όσο τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Οι ποιητές ύμνησαν πολύ την ελευθερία, οι Έλληνες ποιητές, με κορυφαίο τον Σολωμό και πολλούς άλλους, τον Κάλβο, τον Παπαδιαμάντη, τον Κόντογλου, όλους αυτούς τους Αγίους εντός εισαγωγικών λογοτέχνες, και πολλοί άλλοι ύμνησαν την ελευθερία φανερά και συνεχώς. Εδώ είναι λοιπόν και οι Άγιοι και οι ομολογητές της πίστεως.
Εκείνοι πέχασαν το κεφάλι τους χάρη της πίστεώς τους. Χιλιάδες, εκατομμύρια, στήφοι, ολόκληρα σύννεφα, ολόκληρα μαρτύρων της πίστεως. Απαρνιέσαι την πίστη σου με το χατζάρι στο λαιμό. Απαρνιέσαι την πίστη σου ή πεθαίνεις. Δεν απαρνιέμαι την πίστη μου. Εγώ γρεκός γεννήθηκα, γρεκός θα να πεθάνω, είπε ο Αθανάσιος Διάκος. Προτίμησε το θάνατο, όπως πολλοί άλλοι, παρά να άλλαξε ο πιστής. Και ο Γιώργος, ο νέος μάρτυρας, νεομάρτυρας, την εποχή της Τουρκοκαρδίας, τον κατάφεραν οι Τούρκοι και έγινε μουσουλμάνος, μετά όμως είχε τύψει αφόρητες τις συνειδήσεώς του και πήγε στον Βάσκο, στον Πασά και του είπε: «Εγώ δεν είμαι πια μουσουλμάνος, είμαι χριστιανός». Πέταξε τα ρούχα, των Ισλαμιστών και φόρεσε τα χριστιανικά ρούχα του. Και παρουσιάστηκε σαν μάρτυρας και μαρτύρησε μπροστά σε πλήθος ανθρώπων, το έκοψαν το κεφάλι. Μόνο αυτός, χιλιάδες και εκατομμύρια σε όλη την οικουμένη, αλλά και ομολογητές της πίστεως, δεν είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι εφίστανται το μαρτύριο του αίματος, είναι και αυτοί που σε όλη τη ζωή προσπαθούν να μεταφέρουν, να εξωτερικεύσουν και στους άλλους ανθρώπους αυτή την πίστη και να την εξηγήσουν. Είναι και αυτοί ομολογητές, είναι και αυτοί μάρτυρες, από το μαρτυρό δηλαδή, δίνουν τη μαρτυρία του Χριστού στα έθνη, στους ανθρώπους, στη γειτονιά τους, στην τάξη τους, στο στρατό, οπουδήποτε βρεθούν δίνουν μαρτυρία για τον Χριστό. Ακόμα και στα σαλόνια φέρνουν το θέμα εκεί και μιλούν για αυτό που πιστεύουν. Αυτοί είναι οι ομολογητές. Είναι οι θαραλέοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, αν θα τους λιδωρήσουν, αν θα τους ειροτηνευτούν, αν θα πούνε καλά τώρα αυτό να πούμε κλπ. Λένε αυτό που πιστεύουν, ότι πιστεύουν τον Χριστό και τον ομολογούν. Και αυτοί λέγονται ομολογητές της πίστεως. Αν λοιπόν γίνουμε εμείς οι Έλληνες ομολογητές της πίστεως, κάποιοι από εδώ θα βγουν και θα γίνουν οι Αραπόστολοι της Οικουμένης. Τώρα που υπάρχουν τα μέσα αυτά, το ίντερνετ και όλα αυτά, τι κάνουμε εμείς λοιπόν? Δεν θα έπρεπε να διδάξουμε και να πούμε στην ανθρωπότητα ότι υπάρχουν αυτά τα ωραία πράγματα? Δεν θα έπρεπε να τους δείξουμε τις υπέροχες μορφές των επαναστατών του 21, τον Κολοκοτρώνη, τα παλικάρια αυτά του όχι, 1940, πρέπει να αποκρύψουμε αυτές τις ιστορικές μεγάλες αλήθειες, τα μεγάλα αυτά επιτέγματα του Πνεύματος, όταν οι Έλληνες όλοι μαζί είπανε όχι, δεν θα περάσει ο φασισμός, δεν θα περάσουν οι Ιταλοί, δεν θα περάσουν οι Γερμανοί. Εσείς όμως ένας λαός με ένα στόμα το είπα αυτό, για φανταστείτε. Ενώ στην Ευρώπη ήδη είχαν φρονιμέψει από το φόβο τους και από τις ορδές των γερμανικών ταγμάτων του στρατού, μιας μηχανής πολεμικής φοβερής του Χίτλερ, οι Έλληνες όρθωσαν ανάστημα, η μικρή Ελλάδα των 6 εκατομμυρίων όρθωσε ανάστημα και είπε «Όχι, δεν θα περάσει από εδώ ο φασισμός». Για να φανταστείτε το αυτό. Και όλη η Ευρώπη τότε θαύμασαν και είπανε «Για βάστα ρε, αυτοί εκεί πέρα είναι 6 εκατομμύρια άνθρωποι και εμείς είμαστε 40 να πούμε». Και δεν μπορούμε να κάνουμε αντίσταση. Και οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι, περισσότερο οι Εγγλέζοι βέβαια, συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να περάσει ο φασισμός και δεν πέρασε. Εδώ λοιπόν ρίζωσε ο χριστιανισμός. Εδώ δίδαξαν οι Απόστολοι του Χριστού. Ο Παύλος δίδαξε εδώ, ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Ιωάννης στην Πάτμο, ο Άγιος Ιωάννης στην Πάτμο. Εδώ έγραψε την Αποκάλυψη, στην Πάτμο. Εδώ ο αδερφός του Πέτρου, ο Ανδρέας στην Αχαΐα, στην Πάτρα, μαρτύρησε και εσταυρώθηκε χιαστή από τους τότε μονάρχες και μεγάλους της ιστορίας. Από εδώ ξεκίνησε η μεγάλη χριστιανική ιεραποστολή, όπου χριστιανοποιήθηκε όλη η Ευρώπη, αγαπητοί φίλοι. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, από πού γίνανε χριστιανοί? Δεν γίνανε από τους Έλληνες. Και από τους Εβραίους βέβαια, που είχαν γίνει χριστιανοί, αλλά περισσότεροι ήταν
οι Ιεραπόστολοι ήταν Έλληνες. Για 1000 χρόνια όλη η Ευρώπη ήταν Ορθόδοξη. Είχαμε μία πίστη. Δεν υπήρχε η λέξη Ορθοδοξία και Καθολικισμός και Προτεσταντισμός τότε. Τα πρώτα 1000 χρόνια δεν υπήρχαν οι λέξεις αυτές. Μετά τον Πάπα αναγκάστηκαν οι Ανατολικοί να βαφτίσουν την Εκκλησία Ορθόδοξη για να διαχωριστούν από τη Δύση που βάφτισαν δήθεν Καθολικοί, λέει, Κατόλιτσι, από Κατολίκοι δηλαδή, Καθολικοί, Κατολίκοι. Έκλεψα να το πιστεύω δηλαδή αυτή τη φράση, ενώ η Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Το πιστεύω είναι το 300 τόσο. Και αυτοί το 1000 ήρθαν το 1050 να μας πούνε ότι είναι Καθολικοί Χριστιανοί. Η ιστορική ντροπή τους κυνηγάει και τους κατατρέχει, αλλά δεν έχουν το φιλότιμο να το παραδεχτούν. Ιστορική ντροπή. Το Βατικανό και όλους αυτούς τους δικτάτορες, πάπες, οι οποίοι έκαναν τα φρικαλαιότερα βασανιστήρια στους λαούς τους. Απαγόρευαν τη γνώση, απαγόρευαν την επιστήμη, απαγόρευαν τη θεολογία και κυνηγούσαν όποιον είχε την Αγία Γραφή στο σπίτι του. Γιατί λέτε, για μάγο λέει. Γιατί θέλει να κρατήσει τη γνώση και την εξουσία μόνο ο Πάπας. Ουδέποτε ο Έλληνας το έκανε αυτό το πράγμα. Ήθελε να διαδώσει την αλήθεια και την πίστη του σε όλα τα κράτη. Και τη Ρωσία ποιος την έκανε Ορθόδοξη? Η Ελλάδα την έκανε. Ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος είναι δύο ιεραπόστολοι από τη Θεσσαλονίκη, αδέρφια, οι οποίοι έδωσαν τα φώτα, έδωσαν το αλφάβητο πρώτα, το σλαβικό αλφάβητο, για να περάσουν μετά και να γράψουν στα σλαβικά την Αγία Γραφή. Σπουδαίοι άνθρωποι αυτοί. Η Ιταλία λοιπόν, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Αμερική θα πούμε κατόπιν τι έγινε εκεί. Για 1000 χρόνια ήταν Ορθόδοξοι. Από τους Έλληνες είχαν γίνει. Μετά έκανε το σχέδιο ο Πάπας το 1050, όπου χωρίστηκε η Εκκλησία σε Ανατολική και Δυτική. Ο Πάπας κρεούργησε το σώμα της Εκκλησίας, το σώμα του Χριστού, και το διαχώρισε. Το έσχισε. Έσχισε, όπως λένε, τον άραφο μανδύα του Χριστού. Αλλά εδώ καλλιεργήθηκαν τα χριστιανικά γράμματα. Πρέπει να τρέξουμε γιατί δεν θα μας πάρει και ώρα. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος, φωστήρας της ανθρωπότητας που τιμάται μέχρι σήμερα σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Εδώ ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος διεκήρυξε την ελληνικότητά του και την ευμένειά του προς τους χριστιανούς, δίχως να δείξει αντιπάθεια προς τους άλλους, τις άλλες θρησκείες. Προσέχτε, γι' αυτό είναι Άγιος, διότι δεν καταπίεσε καμία άλλη θρησκεία. Άφησε όλες τις θρησκείες. Όποιος άνθρωπος θέλει να εκδηλώνεται, πράγμα που δεν το κάνουν οι σημερινοί δημοκράτες. Εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Αθανάσιος, που πολέμησε τον Άριο, τη μεγάλη αίρεση του αριανισμού, στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ιερός Χρυσόστομος, η Μικρά Ασία. Ο Άγιος Γρηγόριος, στην Καπαδοκία. Εδώ καθιερώθηκαν τα ημερολόγια και οι γιορτές του χρόνου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος άρχισε την Κυριακή Αργία. Αυτός καθιέρωσε την Κυριακή σαν πρώτη μέρα της εβδομάδας. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή. Η Δευτέρα είναι η Δευτέρα μέρα της εβδομάδας. Εδώ καθιερώθηκαν λοιπόν τα ημερολόγια και οι γιορτές του χρόνου. Τα ορολόγια, τα ημερολόγια εδώ γράφτηκαν. Τα συναξάρια των μεγάλων Αγίων γράφτηκαν στα ελληνικά. Το ίδιο το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά. Μην ακούτε αυτούς που λένε ότι γράφτηκε εβραϊκά και αραμαϊκά. Είναι ψεύδος. Ψεύδος, μέγα. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν πρίμα βίστα, κατευθείαν απευθείαν στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα. Γιατί η ελληνική γλώσσα ήταν παγκόσμια γλώσσα, όπως σήμερα, ας πούμε, αναλογία, κατά αναλογία μπορούμε να πούμε για την αγγλική. Με την ελληνική γλώσσα συνεννοείται όλη η ανθρωπότητα τότε. Τα συναξάρια των Αγίων γράφτηκαν εδώ. Αλλά και εδώ υπάρχουν τα λείψανα των Αγίων. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αυτό δείχνει την ιστορικότητα της Ορθοδοξίας. Τα λείψανα των Αγίων. Υπάρχει το χέρι της Μαγδαληνής, η ζώνη της Παναγίας. Τα λείψανα του Αγίου Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου στο Άγιον Όρος.
τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τρεις φορές τα κρύψανε και τρεις φορές δια θαύματος ανακαλέφθηκαν τα λείψανα του Αγίου. Εδώ υπάρχουν τα λείψανα της Μαγδαλινής, του Μαγδαληνής, του Αγίου Ανδρέα, του Μεγάλου Βασιλείου, του Χρυσοστόμου, των πρώτων Αγίων Αντίπα, Χαραλάμπου, Σπυρίδωνος, και δεν έχει τέλος ο κατάλογος αυτός αγιασμένων πνευματοφόρων, αγιοπνευματικών ανδρών και γυναικών. Εδώ έλαβε χώρα η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 324 στη Νίκαια, που ήταν ελληνικότατη στα παράλια της Τουρκίας. Η Νίκαια. Εδώ καθιερώθηκε το πιστεύω, εκεί γράφτηκε, στη Νίκαια, από τους 300 τόσους πατέρες. Εδώ για πρώτη φορά κηρύχθηκε η άνεξη θρησκεία. Δεν υπήρχε 300 χρόνια, επί 300 χρόνια από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός μέχρι το 300 που γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν υπήρχε άνεξη θρησκεία στην ανθρωπότητα. Έπρεπε να λατρεύεις ό,τι λατρεύει ο τρελός Κέσαρας, ο τρελός Νέρονας και Καλιγούλας. Αν έλεγες ότι λατρεύεις κάτι άλλο, σε σκοτώνανε. Τα βλέπουμε τώρα έτσι τα πράγματα, έτοιμα, δεν ήταν έτοιμα. Αγώνες και αίματα χρειαστήκανε για να γίνει άνεξη θρησκεία λοιπόν. Εδώ έλαβε χώρα η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και άλλες Οικουμενικοί Σύνοδοι στο έδαφος το ελληνικό αναπτύχθησαν. Εδώ αναπτύχθηκε η θεϊκή σοφία από τους πατέρες της Εκκλησίας και λέμε ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέμε Παλαμάς, Μέγας Θεολόγος, λέμε Ισαάκ ο Σύρος, Έλληνας από Συρία, τόσοι άλλοι οι οποίοι διακόσμησαν, κατεκόσμησαν την φιλοσοφία, την θεϊκή σοφία μάλλον του χριστιανισμού. Εδώ ψηφίστηκε το διάταγμα για τον Μεδιολάνωνα, τον Μέγα Κωνσταντίνο, για πρώτη φορά κήρυξε την άνοιξη θρησκεία. Εδώ καθιερώθηκαν οι Κυριακές Αργίες. Εδώ η μέρα του Κυρίου η Κυριακή. Όλα αυτά τα πήραν από τους Έλληνες όλα τα έθνη, διότι δεν είχαν τέτοια ήθη και έθιμα. Όλα τα έθνη της γης και τα ασπάστηκαν. Όλοι οι νουνεχείς και έξυπνοι άνθρωποι έζησαν μια ζωή ανώτερη λόγω των Ελλήνων. Τέλος, η Ελλάδα έχει μεγαλείο. Εκτός από αυτά, έχει το κλίμα, το εύκρατο, το οποίο είναι κάτι το υπέροχο, έτσι. Ποτέ δεν είναι βαρύς ο χειμώνας και μην κοιτάτε τώρα που οι ζέστες αυτές είναι επικίνδυνες οι τελευταίες, είναι επειδή εμείς τα κάναμε έτσι. Επειδή εμείς κάναμε τα τσιμέντα, τις πόλεις τσιμέντα και η θερμοκρασία δεν κατεβαίνει το βράδυ για να ανακουφιστεί και το σώμα του ανθρώπου. Εδώ γίνει διαστάρωση των πολιτισμών Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής. Και βέβαια επεκράτησε ο ελληνικός πολιτισμός σε όλα τα έθνη, εν τεινή μέτρο και κατά πόσον ήταν ευεπίρροπη, να το πούμε έτσι, ή δεκτική αυτού του ελληνοχριστιανικού πνεύματος όλες οι χώρες της γης. Εδώ οι περίφημες πανέμορφες δαντελωτές παραλίες, χιλιάδες χιλιόμετρα γυαλών περιτριγυρίζουν τα νησιά, την Κρήτη, την Κύπρο, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα Εφτάνησα, όλα. Κάθε νησί έχει και έναν Άγιο Προστάτη, το φύλακα Άγιο του. Το Άγιον Όρος και η Τίνος έχει την Παναγία, όπως ξέρουμε, υψηλή προστασία. Αλλά όχι μόνο αυτή, η Κέρκυρα, τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Προκόπιο και μια Αγία. Μου διαφεύγει το όνομα αυτή τη στιγμή, συγχωρέστε με. Αλλά μόνο ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο οποίος έδειξε το θαύμα με τον κεραμίδι στον Άγιο και τον εκατατρόπωσε με ένα θαύμα. Ο οποίος έπνιξε τους αγαρινούς και έκανε τόσα άλλα θαύματα και απέδειξε ότι η Ορθοδοξία, ο Άγιος Σπυρίδωνας, έμεινε εκεί σαν στήλος για να μην περάσει ο παπισμός. Έσπασε τα κύματα του παπισμού ο Άγιος Σπυρίδωνας με τα θαύματα που έκανε. Έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα. Κάποτε θέλουν να βάλουν ένα παπικό αλτάριο μέσα στον Άγιο Σπυρίδωνα και έγινε τέτοια νεροποντή που τους πήρε τα πάντα και τις πέτρες και τα λάσπες και όλα τα έκανε λίμπα και χτύπησε και το κάστρο που ήταν εκεί πέρα ο πρωτοστάτης αυτής της ενεργείας που ήθελε να βάλει εκεί πέρα το αλτάριο. Ένας Ιταλός τότε, δόγης, κόμητας κλπ. Τον οποίο ο κερανός έφτασε μέχρι το παράθυρό του και φοβήθηκε τόσο πολύ που είπε: δεν ξανά κάνουμε τίποτα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Κεφαλονιάς γνωστόν έχει τον Άγιο Γεράσιμο, τον διώκτη των δαιμονίων. Ιζάκινθος το Άγιο Διονύσιο που διακρίθηκε, που συγχώρεσε και φυγάδεσε τον δολοφόνο του αδερφού του. Μεγάλο πράγμα αυτό. Έδειξε μεγάλη αγάπη προς τον συνάνθρωπο.
η Κρήτη που έχει τον Άγιο Τίτερο, τον Άγιο Τιμόθεο, τον Μινά, τον Μύρονα και τόσους άλλους, η Κύπρος, τον Άγιο Λάζαρο, φίλο του Χριστού, τον αναστημένο Λάζαρο, ο οποίος θα τον σκοτώνανε στην Παλαιστίνη και κατέφυγε στην Κύπρο που έγινε εκεί επίσκοπος, και η Λάρνακα πήρε το όνομά της από τη Λάρνακα του Λαζάρου, που ξαναπέθανε βέβαια ο Λάζαρος δύο φορές, ρεκόρ θανάτων, δύο φορές ο Λάζαρος, ο Άγιος μας, πέθανε. Τη μία από τον Ανέστη Χριστός και την άλλη που άφησε τον κόσμο αυτό. Έχουν και τον Απόστολο Βαρνάβα στην Κύπρο, στην Πάτρα των Αγίων Ανδρέα, όπως είπαμε, η Θεσσαλονίκη, τον Πολιούχο Αγίου Δημήτριου, που αν πας εκεί στο ναό του Αγίου Δημητρίου, το μύρο του Αγίου Δημητρίου σε παίρνει από τα 5 μέτρα. Από τα 5 μέτρα αρχίζει και αισθάνεσαι το μύρο, μυροβόλος. Το πετάει το μύρο, δηλαδή το εκτοξεύει ο Άγιος Δημήτριος το μύρο. Όχι, δεν βγαίνει λίγο-λίγο και με το μπαμπάκι, όπως λένε, αλλά όλο είναι όλος ο τάφος του Αγίου είναι ένα μυρόβλητο πράγμα, μυροβλίζει όλος ο κόσμος εκεί πέρα. Άμα πάτε θα το δείτε. Λοιπόν, αυτά τα βλέπουν οι άνθρωποι και καταλαβαίνουν πολλά. Η Εύβοια έχει τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον Άγιο Προκόπιο κλπ. Πολλά μέρη της πατρίδας μας έχουν Αγίους, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Πολιούχους, Αγίους, Μάρτυρες και Οσίους παντού στην πατρίδα μας, χιλιάδες. Και τι να πούμε για τους καρπούς της γης, το λάδι, το ψωμί, το σιτάρι, το κρασί. Τι να πούμε για τις ποικιλίες χιλιάδων μοναδικών ψαριών, την υπέροχη αυτή διαστικότητα, τα ψάρια της Μεσογείου τα ονομαστά. Τι να πούμε για τα πανέμορφα νησιά μας, την Κρήτη, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, την Πάρο και τόσα άλλα. Τι να πούμε για τους μεγάλους ποιητές και δραματουργούς. Τι να πούμε λοιπόν και τι να πρωτοπούμε και για τους νεοέλληνες που υπάρχουν άξιοι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε όλα τα σημεία της γης και διαπρέπουν ως καθηγητές πανεπιστημίων, ως εφευρέτες στην NASA, πάρα πολλοί Έλληνες. Παντού οι Έλληνες δείχνουν ένα στίγμα μιας προοδευτικότητας, μιας αγάπης προς τις τέχνες, την επιστήμη και τη θρησκεία. Αυτό λοιπόν είναι το πρότυπο το οποίο πρέπει και εμείς κάποτε να ανασκουμποθούμε και να το ακολουθήσουμε. Μιλάω για τους νέους ανθρώπους, διότι η δικιά μας γενιά παρέρχεται σε λίγο, αυτοί θα μείνουν και πρέπει να συνεχίσουν, να πάρουν τη σκυτάλη. Και η σκυταλοδρομία εδώ έγινε, στη Σπάρτη άρχισε η σκυταλοδρομία, η οποία τι ήταν η σκυτάλη, ήταν το μήνυμα το οποίο μετέφεραν από το ένα μέρος στο άλλο τρέχοντας, έτσι, οι ταχυδρόμοι τότε. Σκυτάλη ήταν ένα κοντός, δηλαδή ένα κονταράκι, είχε ένα ύφασμα τυλιγμένο με το μήνυμα που είχαν γράψει. Ή μια περγαμηνή, ας πούμε, κλπ. Ένας πάπυρος. Και από εκεί, το ταχυδρομείο δηλαδή αυτό που ήταν, κάθε χιλιόμετρο είχε και ένα δρομέο για να πάει γρήγορα το μήνυμα από τη μία πόλη στην άλλη. Από εκεί, από τους Σπαρτιάτες λοιπόν, έμεινε η σκυταλοδρομία σαν άθλημα. Πολλά σε χάχαμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι, να μην κουράσουμε περισσότερο, να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη σοκοβή, που αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε.